τραγουδάγανε ευχόμενοι τη φιλία την ελληνοσυριακή, που ήταν πάρα πολύ συγκινητικό γιατί μου το μεταφράσανε, ρωτήσανε από ποιο μέρος της Ελλάδος είμαι, βάλανε και την Κρήτη μέσα. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Συγκινήθηκα. Και σε ποιο μέρος της Κρήτης είσαι? Είμαι από την Αγία Γαλήνη Ρεθύμνης, είναι ένα μικρό χωριό στην νότιο Κρήτη. Υπήρξε υπερτουριστικό, τώρα λίγο έχει μειωθεί. Εκεί ήταν ο παππούς μου, εκεί γεννήθηκε ο πατέρας μου και είναι ένα μέρος που αγαπώ πάρα πολύ. Το ωραιότερο φαγητό που έχεις φάει στη ζωή σου, πού το έχεις φάει? Κοίταξε, θέλω να σου πω πολύ ταπεινά ότι δεν υπάρχει το καλύτερο φαγητό ή το ωραιότερο φαγητό. Είναι η στιγμή, είναι η παρέα, η πείνα, λέει. Πόσο πεινάς. Νομίζω ότι... Εσύ να ρωτήσω και μείνει, ποιο φαγητό σου μείνει αξέχαστο στη ζωή σου? Εμένα το φαγητό το οποίο είναι λατρεμένο από τα παιδικά μου χρόνια, ναι, και μάλιστα υπάρχει και ένα περιστατικό το οποίο μπορώ να σας πω, είναι οι ντομάτες γεμιστές. Αυτό που κάναμε σήμερα με την Αργυρούλα μου. Γιατί? Δεν ξέρω, μου αρέσει το ρύζι. Το ρύζι είναι ένα εύπεπτο με την έννοια του αρέσκο φαγητό. Η συνταγή η πολίτικη που έχει μέσα στα φιδούλα κορινθιακή μαύρη ξεκουκούτσοτη, το κουκουναράκι, ο δυόσμος, ο μαϊντανός, το πολύ κρεμμύδι, είναι κάτι που με συγκινεί. Αν έχεις και λίγη φέτα μαζί, είναι ό, ακόμα καλύτερα. Αυτά λέγαμε το πρωί. Στο... Ο Ηλίας Μαμαλάκης, όσοι ζείτε Αθήνα το γνωρίζετε, στην Κηφισιά, έχει ένα takeaway delivery. Δεν υπάρχουν μπουκιά και συγχώριο, λέγεται, δεν υπάρχουν τραπέζια. Γιατί δεν είναι κανείς μαγαζί με τραπέζια? Έχει ζητά. Νομίζω ότι δεν θέλω να μπω στη νύχτα. Δεν θες να μπεις. Δεν θέλω να μπω. Είναι άλλη λογική. Έχει παραδοσιακά ελληνικά φαγητά. Έχει μόνο παραδοσιακά ελληνικά φαγητά. Έχει μουσακά.